Ακόμα και τώρα το κομμάτι βρίσκεται στο κομμάτι τη ατομική υπηρεσία. Μέχρι να προχωρήσουν και έχουν δεσμευτεί οι άνθρωποι ότι με το που θα ξεπλέξουν ουσιαστικά με την ονομάτιση τη ατομική υπηρεσία θα ξεκινήσουν να κάνουν τον λογαριασμό του ώστε να βγουν τα 500 ευρώ. Η παγίδα είναι 500 ευρώ. Η παγίδα τι κάνει, καλή και ανάγκε οι οποίε δεν προβλέπονται από το Δήμο, έρχονται από τι ανάγκε. Παραδείγματο χάρη, εισπάει το επόμενο μια πόρτα. Δεν υπάρχει μια αντίστοιχη σύμβαση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο Δήμο για συγκεκριμένο λόγο, γιατί μπορεί να μην έχει προβληθεί τώρα, σχεδόν είναι και κάτι το οποίο δεν έχει προβληθεί. Άρα, με ένα χαρτί έργο από τεχνική υπηρεσία, ότι αυτό, διάφορα κομμάτια τεχνική υπηρεσία, αυτή η εργασία δεν μπορεί να καλυφθεί με τεχνική υπηρεσία, χρησιμοποιείται τα λεφτά τη παγία. Η παγία είναι 500 ευρώ, θέλω να πω εδώ πέρα ότι ξοδεύεται από την παγία, επαναπιστώνει την πάλι στον λογαριασμό, άρα δεν είναι 500 ευρώ για όλο τον χρόνο. Γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν διευθυντέ και διευθύντε ότι 500 ευρώ το χρόνο τι θα κάνω. Είναι κάτι το οποίο ανακυκλώνεται, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή υπάρχει μια δαπάνη 100 ευρώ, τα 100 ευρώ αυτά συμπληρώνονται πάλι στον λογαριασμό, ώστε να συμπληρωθεί πάλι το ποσό των 500 ευρώ. Το βασικό εδώ είναι στην παγία ότι δεν θα πρέπει ένα ποσό να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό τη παγία. Δηλαδή μια δαπάνη δεν μπορεί να είναι 500 ευρώ μόνο τη. Από εκεί και πέρα. Αυτό που είχε πει και ο αντιδήμαρχος είναι ότι με βάση την επιτροπή που υπάρχει θα συντάσσουν τώρα τα αιτήματα που έρχονται από τους διευθυντές των σχολείων, θα αξιολογούνται από την επιτροπή και θα προστάγονται στην ανάλογη υπηρεσία. Συνήθως οι τρεις υπηρεσίες που θα είναι και εμπλοκή θα είναι περισσότερο τεχνική υπηρεσία πράσινο και το κομμάτι της οικονομικής υπηρεσίας. Δεν ξέρω αν ήμουν σε αυτή.